και ένας από αυτούς που ήταν στο ταπέζι του είπε «Μακάριος είναι εκείνος που θα φάει γεύμα στην βασιλεία του Θεού». Και ο Κύριος τότε πήρε αφορμή για να μιλήσει για την αιώνια εμπροσύνη της βασιλείας του Θεού με την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Κάποιος άνθρωπος είπε «Έκανε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και κάλεσε πολλούς και έστειλε το δούλο του για να πει στους προστιχνημένους, ελάτε όλα πλέον έτοιμα για το μεγάλο δείπνο». Μας προκαλεί εντύπωση ότι ενώ ο Κύριος ρωτήθηκε για γεύμα, μιλάει για δείπνο. Γιατί λοιπόν ονομάζει την ουράνια βασιλεία του δείπνο και μάλιστα μέγα δείπνο? Ο Κύριος προτιμάει να αναφερθεί σε δείπνο, διότι ένα δείπνο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ένα μεσημεριανό τραπέζι και έχει μεγαλύτερη ευφροσύνη. Θέλει έτσι να δείξει ότι το πανηγύρι της βασιλείας του θα είναι ατελέχθητο με κεραυρό. Μην φανταστούμε βέβαια με τη λέξη δείπνο κάποιο υλικό βραδινό συμπόσιο που κάποτε τελειώνει δημιουργεί κορεσμό, αλλά δείπνο πνευματικό, όπου θα απολαμβάνουμε τα πλούσια πνευματικά αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για μας. Και ποια είναι τα αγαθά του ουρανίου δείπνου, ούτε μπορούμε να τα κατανοήσουμε, ούτε να τα φανταστούμε. Πώς να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι αιωνίως θα συναπαυόμαστε με τους δικαίους και όλες τις αγγελικές θείες δυνάμεις και θα γευόμαστε τις άπειρες πνευματικές δωρεές του Θεού. Πώς να κατανοήσουμε τι σημαίνει αιώνια αναψυχή και ευθοσύνη και τι σημαίνει πνευματικός χορτασμός των ψυχών στην επουράνια βασιλεία του. Ο Θεός λοιπόν ετοίμασε για μας άπειρα και απερίγραφτα αγαθά που δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να συλλάβουμε, και απευθύνεται στον καθένα μας και μας καλεί στη βασιλεία του για να μας καταστήσει αιώνια ευτυχισμένου. Μας καλεί μέσα από τις περιστάσεις της ζωής μας με διάφορα πρόσωπα δικά του που στέλνει στη ζωή μας. Μας καλεί με την Εκκλησία του και τα μυστήριά της, με τη μελέτη και την ακρόαση του Θείου Λόγου, με τις θείες επισκέψεις του νου και στην καρδιά μας, με θεία σκυρτήματα και νεύσεις. Μας καλείς με μια εσωτερική φωνή στη συνείδησή μας, στα μύχια των καρδιών μας. Ελάτε μας, λέει ο Θεός, όλα είναι έτοιμα, το ουράνιο δείπνο σας περιμένει. Μας περιμένει δηλαδή μια ζωή αιώνια, μια κοινωνία με τον Θεό και τους Αγίους, ένα πανηγύρι που δεν θα τελειώσει ποτέ. Οι προστιχνημένοι της παραβολής, αλλά ήταν συνοημένοι, άρχισαν να αρνούνται το κάλεσμα του οικοδεσπότη και να δικαιολογούν την απουσία τους από το δείπνο. Ο πρώτος είπε «Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω εκεί να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησε δικαιολογημένη την απουσία μου». Άλλος πάλι είπε «Αγόρασα 5 ζευγάρια πόδια και πηγαίνω να το δοκιμάσω, σε παρακαλώ, δικαιολόγησε την απουσία μου». Και ο τρίτος απάντησε πιο ψυχρά, «Πριν από λίγο έκανα το γάμο μου και δεν μπορώ να έρθω». Όταν επέστρεψε ο δούλος τον Κύριό του και του διηγήθηκε τα όσα έγιναν, εκείνος θύμωσε και είπε, «Βγες γρήγορα στις πλατείες και τα στενά και φέρε εδώ μέσα τους τοπούς και τους ακάθιδες, τους κολούς και τυφλούς». Ύστερα από λίγο επέστρεψε πάλι ο δούλος και είπε, «Κύριε, έγινε όπως διέταξες, υπάρχει όμως ακόμη χώρος στο σπίτι. Βγες λοιπόν έξω από την πόλη στους δρόμους και παρακίνησε επίμονα όσους βρει να έρθουν εδώ να γεμίσει το σπίτι μου», του είπε ο οικοδεσπότης. Και έκλεισε ο Κύριος την παραβολή λέγοντας, «Κανείς από τους ανθρώπους που αρνήθηκαν το κάλεσμα δεν θα γευθεί το δείπνο μου». Βέβαια μέσα από την παραβολή ο Κύριος
θέλει να υποδηλώσει ότι οι Εβραίοι που θεωρούσαν ότι έχουν πρώτοι το δικαίωμα στη Βασιλεία του Θεού, τελικά αποκλείστηκαν από αυτή για να την απολαύσουν οι εθνικοί. Όμως η παραβολή αυτή έχει και γενικότερη εφαρμογή στον καθένα μας, διότι ο Θεός θέλει όλους μας και είναι φοβερό να νικούμε την πίστη Του, προβάλλοντας τις ανόητες προφάσεις των ανοιτών της παραβολής. Είναι προφάσεις μικρές και υποκριτικές που ξεσπάσουν την κακή διάθεση των προσκεκλημένων, διότι όλοι τους είχαν ειδοποιηθεί από καιρό για το δείπνο αυτό. Θα μπορούσαν να είχαν ρυθμίσει το πρόγραμμά τους, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Αυτές οι προφάσεις όμως επιπλέον δείχνουν πόσο μας περισπούν και μας δίνουν οι φροντίδες της ζωής, η εργασία μας και οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Αν όλοι οι άνθρωποι ιεραρχούσαμε σωστά τα πράγματα και εκτιμούσαμε την πρόσκληση του Θεού, θα λέγαμε «Με καλεί ο Θεός τη Βασιλεία Του, κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί ικανό να μου στερήσει τον Παράδεισο». Διαφορετικά, περιφρονώντας την πρόσκληση και τη χάρη του Θεού, κινδυνεύουμε να τη χάσουμε για πάντα, κινδυνεύουμε να χάσουμε όχι κάτι μικρό, αλλά το μεγαλύτερο, το άπειρο, τον ίδιο τον Θεό. Και αν χάσουμε τον Θεό, χάσαμε τα πάντα. Καμιά πρόφαση λοιπόν να μην σταθεί εμπόδιο στον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού. Δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογία. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και